Πάμε στην βαθμολογία. Θα ξεκινήσουμε με τον Παναθηναϊκό. Σιγά σιγά να μας προλαβαίνουν και τα παιδιά μέσα. Ξεκινάμε με τον Διούδη. Μπορεί να μην σου γεμίζει το μάτι, αλλά έβγαλε. Έβγαλε. Ο Διούδη είναι από τον Άρηγο. Μας κέρασε ο μπαμπάς του. Καφέ, καλό. Δεν είναι κακός γκολκίπερ. Δεν είναι κακός, ναι. Α, δεν έχει τα μεγάλα προσόντα. Δεν το βοηθάει το Μπόι. Yeah. Αλλά είναι πολύ καλό. Εντάξει. Ναι, ναι. Τι σε βάζουμε. Το Μπόι, όπως είπες. Τι του βάζουμε, Νίκο, από βαθμολογία. 8. 8. 8 στο Διούδη. Διούδης 8. Ο οποίος, για να πω και εγώ την αλήθεια, είχαμε κλείσει στην Εθνική Ελλάδος. Στην τριάδα έπρεπε να είναι από τη στιγμή που ο Πασχαλάκης, δικαίως ή αδίκως, δεν παίζει βασικός στον Πάο. Ο παπάς του κλείσει πάντως που παίζει στην Τουρκία ο γιος του. Ναι. Λέω ότι τις κλείσεις τις κάνει, λέει, ο Κουτσολιάκος. Ναι. Δεν τις κάνει ο προπονητής. Λοιπόν, πάμε εμείς. Ναι. Αυτό το λέω σου εγώ. Ναι, όχι, δεν μπορώ να σου πω. Ναι. Πάμε στα στόπερ. Γιώχανσον έχουμε ή Πούγκουρα. Πούγκουρα. Πάμε στα στόπερ να ξεκινήσουμε τα στόπερ. Λοιπόν, επόμενος είναι ο Πούγκουρας. Βασικός επιδόνι. Είτε είναι τριάδα είτε είναι διάδα στα στόπερ. Να δούμε και τον Πούγκουρα για να πάρουμε τη βαθμολογία από τον Νίκο. Εδώ είναι ο Πούγκουρας. Το ένα στόπερ. Καλός είναι. Mm-hmm. Το παλεύει. Το παλεύει, ε. 8, μάλιστα. 8 ο Πούγκουρας. Πολλά προσόντα για αυτός. Εντάξει, δεν είναι κοντός. Κοντός. Όχι, βρε. Τον μπερδεύει. 10. Ούτε ένα 80 δεν είναι ο Πούγκουρας. Όχι, βρε. Δεν είναι. Τον μπερδεύεις. Δεν τον μπερδεύω. Τον είχαμε στον ΠΑΟ. Αλλά πήγε δώσεις, πολύ καλά και στην Τούμπα, Γιάννη. Πήγε στον Σιντέρσκι πολύ καλά. Ναι. Αλλά τέλος πάντων, μπορώ να κάνω εγώ λάθος. Ο Σέικεφελντ που είναι μεταγραφή, το άλλο στόπερ. πήρε 8. Να ακούτε, κύριε Αβραμίδη, 8 ο Πούγκουρας. Πάμε, Σέικεφελντ. Ωραία. Αβραμίδη, θα σε λέω ο Μπουχαλάκης της ροής. Λοιπόν, πάμε. Έχουμε Σέγκεφελντ. Κάρει και μέσα. Σέγκεφελντ. Το άλλο στόπερ, Νίκο. Στόπερ. Ναι, το άλλο, ο ξένος. Εντάξει, ο του Παναθηναϊκού από 8. 8 και ο Σέγκεφελντ θα πάρει. Βαθμολογώ. Τα δύο στόπερ πήραν μεγάλο βαθμό όλοι. Και ο Διούδης πίσω. Θα πάμε τώρα στα ακραία μπακ. Ο Γιώχανσον από δεξιά, που νομίζω ότι έκανε καλό παιχνίδι. Μ' αρέσει. 8. 8 ο Γιώχανσον, γιατί μπορεί να σταθεί εύκολα και σε 5-3-2. Βέβαια. Τρομερά. Λοιπόν, οχτάρι και ο Γιώχανσον. Και πάμε στον Ινσούα, τον οποίο έκανε αλλαγή ο Δόνης στο ημίχρονο. Δεν τράβηξε, έχει και πρόβλημα τραυματισμού, θα μείνει και κάνα 20 ημέρο έξω. 6 ο Ινσούα. Εξάριο Ινσούα έπεσε, ναι, συγκριτικά με αυτά που βλέπαμε. Πάμε στα χαφ, Δόνης. Καλός, 8. 8 ο Δόνης, ανεβασμένος. Και ανεβασμένος και γρήγορο τον βλέπω. Μήπως άρχισε και κάνει πότα ταχύτητα. Έτσι βλέπω, άμα έχει αρχίσει ταχύτητες θα ανέβει πολύ αυτός. Λοιπόν. Και τον βλέπω πολύ ανεβασμένο. Και γρήγορος και όλα. 8 ο Δόνης. Πάμε στον διπλανό του, πάμε στον Κουρμπέλη που ήταν και αρχηγός στον Παναθηναϊκό. 8. 8. Τα έχετε πάρει τα οχτάρια. Λοιπόν, Ζαχίντ, το τρίτο χαφ, σε πιο ελεύθερο ρόλο. Και αυτός 8. Ήταν καλή. Και αυτός 8. Μπουζούκης που έγινε αλλαγή και παίζει πιο πολύ στα άκρα 7. Παρά στον άξονα. 7 ο Μπουζούκης. Χατζηγιοβάνης. Χατζηγιοβάνη τον βλέπω 9. 9. Πέταγε ο Χατζηγιοβάνης. Πέταγε, δεν πιανότανε, γρήγορος, μπουλκες, πράγματα. Πολύ καλός. Όλα πολύ καλός. Τα είχε. Εννιάρτο πήρε ο Χατζηγιοβάνης και το σεντερφόρο Μακέντα που έκανε και τον γκολ. Καλός παίκτης και αυτός, 8. 8, 8 ο Μακέντα. Έχουμε και τις αλλαγές γιατί κατά πολλούς επηρεάστηκαν και στο παιχνίδι. Ποιον έχουμε πρώτον. Ο Κολοβέτσιος που μπήκε ως αλλαγή και έκανε και τον γκολ.
Ήταν καλός, 8. 8 ο Γκολοβέτσιος. Επειδή πέτυχε και τον νικητήριο γκολ. Χατζη Θεοδωρίδη έχουμε μετά. Χατζη Θεοδωρίδη στο αριστερό μπακ. Μπήκε στη θέση του Ινσούα. Αυτόν τον βλέπω εφταράκι. Εφταράκι. Και κλείνουμε τον Περέα που έκανε και ένα γκολ σεντερφορίστικο. Ταβράκι είναι. Καλός και δυνατός, 8. 8. 8 ο Περέα. Για να κλείσουμε τον Παναθηναϊκό. Πάμε τώρα στην ΑΕΚ. Να δούμε τι βαθμολογίες θα δούμε εκεί. Και ο Δόνης παίρνει 9 συζητητήρια. 9 ο Δόνης, ο προπονητής.